Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το δελτίο καιρού της τηλεόρασης του West. Δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα. Θα δούμε γρήγορα την εξέλιξη του καιρού στη Δυτική Μακεδονία. Το τονίζω, αναμένονται σημαντικά ύψη βροχής. Αλλάζει ο καιρός από τις αμέσως επόμενες νυχτερινές ώρες. Θα σημειωθούν αρκετές βροχοπτώσεις, ακόμη και καταιγίδες, πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και ένας καιρός ο οποίος θα μας συνοδεύσει και στο υπόλοιπο της εβδομάδας. Θερμοκρασίες οι οποίες σήμερα παρουσίασαν άνοδο λόγω των νοτίων ανέμων, νοτιάδων που έπνεαν, και πάμε να δούμε πώς είχε η κατάσταση στην πόλη της Πτολεμαϊδας μέσα από τη web κάμερα της πρωτεύουσας της Εορδαίας. Πυκνές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κατά διαστήματα ηλιοφάνεια, κυρίως στο πρώτο μισό αυτής, ισχυρός νοτιάς, ο οποίος άγγιξε και ξεπέρασε ακόμα και τα 30 χιλιόμετρα ανέμου, κατάσταση η οποία σταδιακά όσο περνούσε η ώρα και μετά το απόγευμα σκοτίνιαζε και περισσότερο αν θέλετε, με τις νεφώσεις να πυκνώνουν από τα νότια και δυτικά τμήματα, με αποτέλεσμα από τις αμέσως επόμενες ώρες στην πρωτεύουσα της Εορδαίας και την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας να αρχίζουν να εκδηλώνονται βροχοπτώσεις, οι βροχές οι οποίες θα δώσουν το παρόν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και κατά διαστήματα θα έχουν και ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα. Εσείς να δώσετε μεγάλη προσοχή στο οδικό δίκτυο, όσοι έχετε σκοπό να μετακινηθείτε σε ορεινές περιοχές, θα πέσουν αξιόλογα ποσά χιονιού, κάτι το οποίο είναι ευχάριστο για τους χιονοδρόμους και για τα χιονοδρομικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, μιας και θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανομβρίας. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Μέσα στη νύχτα στη Δυτική Μακεδονία και από τα δυτικά, από περιοχές της Ηπείρου και στα βόρεια τμήματα της περιφέρειας, θα πυκνώνουν νεφώσεις με αποτέλεσμα να αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχοπτώσεις σε όλη την περιφέρεια και από τα δυτικά. Χιονοπτώσεις πάνω από τα 1200 με 1300 μέτρα υψόμετρο, αρχικά στα ορεινά της Πίνδου και πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ορεινά τμήματα της περιφέρειας. Οι βροχές οι οποίες θα έχουν τον πρωταρχικό λόγο και μάλιστα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες κατά τόπους στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά μέχρι νωρίς το πρωί. Αύριο η μέρα μας θα ξεκινήσει με βροχές. Όμως γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες θα παρουσιάσει διαστήματα βελτίωσης. Δεν αποκλείεται προς το μεσημέρι να έχουμε και την εμφάνιση ακτίνων του ηλίου σε περιοχές της Φλόρινας, του Αμιντέου, της Πτολεμαϊδας και της Κοζάνης κυρίως. Στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία μπορεί να κοπάσουν τα φαινόμενα με εξαίρεση τα ορεινά της Πίνδου. Όμως γενικά θα παρουσιάσει μια μικρή βελτίωση ο καιρός. Αυτή η βελτίωση δεν θα διαρκέσει και πολύ, γιατί γρήγορα και μετά το απόγευμα και πάλι θα πυκνώνουν νεφώσεις από τα δυτικά και πάλι θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις στα ορεινά πάνω από τα 1000 με 1100 μέτρα υψόμετρο στα ορεινά της Πίνδου και σταδιακά και από αργά το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες αυτές οι χιονοπτώσεις θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους και σε παιδινές περιοχές της Καστοριάς, του Βοΐου και των Γρεβενών. Αυτό το χιόνι, το λεγόμενο χιόνι του Νοτιά, το οποίο έρχεται με καταδιαστήματα ιδιαίτερα αυξημένη ένταση, είναι γνωστό σε περιοχές της Καστοριάς με μια τοπική ονομασία και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση, δεν αποκλείεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα από αργά το βράδυ να κάνει την εμφάνισή του σε περιοχές της Καστοριάς, το τονίζω αυτό, του Βοΐου και των Γρεβενών, η λεγόμενη Λαπαβίτσα λοιπόν, μια τοπική ονομασία λόγω της έντασης αυτού του φαινομένου από τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 200 με 300 χρόνια έχει δοθεί αυτή η ονομασία, σε περιοχές της Καστοριάς αναμένεται να εμφανιστεί αυτό το υγρό και ιδιαίτερα πυκνό χιόνι. Μεγάλη πιθανότητα λοιπόν και για τα παιδινά της Καστοριάς, δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Όσο για το σκοπό, μάλιστα, κινδυνεύετε και προς περιοχές της Ηπείρου και εκεί θα κάνουν την εμφάνισή τους νυφάδες χιονιού και μάλιστα κατά διαστήματα ιδιαίτερα πυκνές, όχι μόνο για τα ορεινά, αλλά ακόμα και για περιοχές παιδινές όπως η πόλη των Ιωαννίνων. Οι άνεμοι λοιπόν, αυτοί οι νότιοι άνεμοι μέσα στη νύχτα θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί, θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ, ίσως τα ορεινά και τα 7 μποφόρ. Θα πνέει ένας ισχυρός νοτιάς, νότιος νοτιοανατολικός άνεμος. Αύριο κατά την διάρκεια της ημέρας αυτό το νότιο ρεύμα θα παραμείνει με την ένταση να πέφτει γύρω στα 4 μποφόρ. Ελάχιστες θερμοκρασίες στα παιδινά κοντά στους 4 με 6 βαθμούς Κελσίου. Αύριο κατά την διάρκεια της ημέρας δεν θα πρέπει να υπερβούμε τους 7 με 8 βαθμούς, ενώ σε περιοχές της Καστοριάς, του Βοΐου και των Γρεβενών δεν θα πρέπει η θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 5 βαθμούς κατά μέσο όρο σε υψόμετρα της τάξης των 700 περίπου μέτρων. Κλείνουμε το κεφάλαιο του καιρού για αύριο, για την Τετάρτη και πάμε να δούμε μια άκρως ενδιαφέρουσα εξέλιξη του καιρού.
στη Δυτική Μακεδονία. Την Πέμπτη λοιπόν, εκ νέου κακοκαιρία, κατά διαστήματα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις στα ορεινά, υποψηφιότητα να διατηρηθούν κατά διαστήματα χιονοπτώσεις σε παιδινές περιοχές, δίνουν περιοχές της Φλόρινας, οριακά της Εορδαίας και της Καστοριάς μέχρι και περίπου τα 700 με 800 μέτρα υψόμετρο. Οι βροχές οι οποίες κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια της Πέμπτης θα έχουν και έντονο χαρακτήρα ή θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ στα νοτιότερα παιδινά τμήματα θα παραμείνουν οι μέγιστες τιμές κοντά στους 8 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή, συνέχεια της κακοκαιρίας, αυτό το εκτεταμένο πεδίο χαμηλών πιέσεων στην κεντρική Μεσόγειο θα ταλαιπωρήσει, φαίνεται, για αρκετό καιρό την περιοχή μας, με εκδήλωση βροχοπτώσεων κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρών. Έτσι λοιπόν και την Παρασκευή θα συνεχιστεί η κακοκαιρία με κατά διαστήματα έντονες βροχές και καταιγίδες πιθανόν στη Δυτική Μακεδονία και τις χιονοπτώσεις σε ορεινές κυρίως περιοχές, και υπολογίζεται σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα όπου οι χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά κατά μέσο όρο πιθανόν να αγγίξουν ακόμα και το 1 μέτρο σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά κυρίως της Ηπείρου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν όσοι έχετε σκοπό ή είναι πολύ συχνές οι μετακινήσεις σας σε μεγάλα υψόμετρα της Δυτικής Μακεδονίας άνω των 1000 με 1100 μέτρων υψόμετρο. Θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τέλος το Σάββατο και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία επικρατεί πολύ μεγάλη σύγχυση στα μοντέλα πρόγνωσης καιρού. Θα πρέπει η θερμοκρασία να παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και τις χιονοπτώσεις να θέλουν να κάνουν την εμφάνισή τους και σε πιο χαμηλά υψόμετρα και μέσα σε ορισμένες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, με μεγαλύτερη πιθανότητα σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και πιθανόν Καστοριά και Κοζάνη. Θα τα δούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αύριο αναλυτικά. Και φυσικά και μέσα από το Facebook έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του καιρού στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Από όλους εμάς θερμές ευχές, μεγάλη προσοχή στο οδικό δίκτυο. Θα έχουμε ισχυρές βροχές, περιορισμένη ορατότητα και χιονοπτώσεις πυκνές σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.